αυτό. Να ακούσουμε λιγάκι τι συμβαίνει εκεί. Λεωνίδα. Ναι, Λεωνίδα, να σου ακούς? Πω ότι να μάθουμε δύο πληροφορίες. Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Μ' ακούτε? Λοιπόν, αυτή τη στιγμή ήρθαν 2-3 πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία βγήκαν από ένα στενό που βρισκόμαστε κι εμείς και τους ρωτήσαμε αν από εδώ ουσιαστικά φτάνει στο μέτωπο και υπάρχει η αντιπυρική ζώνη. Και μου είπανε ναι, μέχρι εκεί, αλλά τώρα αποχώρησαν για ανεφοδιασμό και υπάρχουν δυνάμεις επάνω. Να πούμε ότι η φωτιά πλέον βρίσκεται στα 100-150 μέτρα και βλέπουμε να κατεβαίνει προς την πλαγιά. Κοιτάξτε εδώ ο κόσμος τι κάνει για να σώσει τις περιουσίες του. Έστω με ένα λάστιχο, έστω να καταβρέχει το πεύκο, μόνο και μόνο απευχόμαστε να μην φτάσει φωτιά εδώ και οι περιουσίες αυτός κινδυνεύσουν. Αντιλαμβάνεται βεβαίως ότι, Λεωνίδα, ο κύριος βεβαίως αυτός αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι το πρόβλημα το πόσο κοντά ή μακριά είναι από την φωτιά, όσο το ότι είναι η φύση του δέντρου τέτοια, δηλαδή το πεύκο, το οποίο με το ρετσίνι αλλά και με τις κουκουνάρες μπορεί να εκτοξεύσει σε απόσταση εκατοντάδων μέτρων από το σημείο της πυρκαγιάς σε ένα άλλο σημείο όπου μπορεί να αναφεγεί ένα δέντρο και να προκαλέσει φωτιά, ακόμη και αν δεν υπάρχει φωτιά στη γύρω περιοχή. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο το έχουμε ζήσει δυστυχώς πολλές φορές και στις πυρκαγιές Ηλίας το 2007, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή. Αυτό είναι το βασικό δέντρο το οποίο φύεται στην εκάστοτε περιοχή. Τώρα, βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ έντονη δραστηριότητα από πεζοπόρο τμήμα. Από πεζοπόρο τμήμα. Πρέπει οπωσδήποτε πάση θυσία να κοπεί το μέτωπο. Τώρα ποιο μέτωπο? Ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων. Αυτό το μέτωπο πάντως να έρθουν και άλλες ενισχύσεις και άλλες δυνάμεις προκειμένου να ανακόψουν το μέτωπο. Βλέπουμε εδώ ακόμα και το καταστηματάρχη να μαζεύει τα τραπεζομάντιλα από τα τραπέζια, να μαζεύει το μαγαζί του όσο γίνεται να προστατεύσει την περιουσία του. Λοιπόν, όπως Λεωνίδα, έλεγα λοιπόν, πρέπει οπωσδήποτε να έρθουν εδώ δυνάμεις. Μισό λεπτάκι, Λεωνίδα. Είδαμε το πεζοπόρο τμήμα το οποίο σπέβδει ταχαίως στην περιοχή προκειμένου να δημιουργήσει, εάν βεβαίως μπορεί, μια αντιπυρική περιοχή. Εδώ ο κύριος αυτός συγκεντρώνει οτιδήποτε μπορεί να αποτελέσει έφλεκτη ύλη, νάιλον, τραπεζομάντιλα, καρέκλες από τον χώρο του καταστήματός του. Τα πυροσβεστικά οχήματα λοιπόν βρίσκονται εκεί γιατί γίνονται απέλπιδες προσπάθειες να διακοπεί λοιπόν αυτή η πορεία της φωτιάς.